τοξοβόλος του συντάγματος, η αστυνομία βρήκε την κατάλληλη στιγμή την Γιάφκα καθώς μια καθαρίστρια είχε φτάσει στον χώρο για να καθαρίσει. Τοξοβόλος του συντάγματος, εδώ και λίγες ημέρες η αστυνομία έχει στα χέρια της τον Γιάννη Μιχαηλίδη, γνωστό και ως τοξοβόλος του συντάγματος. Για αρκετό διάστημα η αντιτρομοκρατική έψαχνε τη Γιάφκα του, τελικά αυτή βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή καθώς οι αρχές βρήκαν στο χώρο μια καθαρίστρια που ήταν έτοιμη να εξαφανίσει τα πάντα. Η ίδια υποστήριξε ότι δέχτηκε μια κλήση από κάποιον άγνωστο, η ανακοίνωση των αρχών αναφέρει μεταξύ άλλων, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με τη σύλληψη, από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, Δέλτα. ΑΕΒ, τον, Μιχαηλίδη Ιωάννη του Χαραλάμπους και της Γεωργίας, Γεν. 31 Μαΐου 1988 στο Μαρούσι Αττικής, Άθανας Οπουλού Κωνσταντίνας του Ανδρέα και της Μαρίας Γεν. Την 21 Νοεμβρίου 1992 στην Αθήνα Αττικής και, βάλαβαν η Δήμητρας Ευδοξίας του Βασιλείου και της Χρυσούλας, Γεν. 21 Σεπτεμβρίου 1994 στην Αλαχούα, Φλόριδα ΗΠΑ, ανακοινώνεται ότι μεσημβρινές ώρες χθες, 6 Φεβρουαρίου 2020, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε διαμέρισμα στην Αθήνα, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ενοικίαζε η τρίτη συλληφθήσα. Χρησιμοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητάς της, από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2019, χωρίς ωστόσο να έχει δηλωθεί η ενοικίαση. Το διαμέρισμα εντοπίστηκε τη στιγμή που ιδιώτης καθαριστής είχε εισέλθει σε αυτό για να απομακρύνει όλα τα αντικείμενα και να καθαρίσει το χώρο, κατ' εντολή αγνώστου μέχρι στιγμής άνδρα, ο οποίος είχε προκαταβάλει ανάλογο χρηματικό ποσό. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, 2, κάρτες μνήμης, με 2, αδάπτορες. Κάρτα SIM και στέλεχος κάρτας SIM, πολυμηχάνημα εκτυπωτής, τάμπλετ και, 3, USB stick. Συσκευή κινητής τηλεφωνίας και κάρτα SIM, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και παρελκόμενα για drone. Πλήθος από σακούλες, καλώδια, ζελατίνες πλαστικοποίησης και κλειδιά, φωτογραφίες ταυτότητας του Μιχαηλίδη Ιωάννη, όμοιες με αυτή που υπήρχε σε πλαστό δελτίο ταυτότητας που κατήχε. Πλήθος από ρούχα, ανδρικά και γυναικεία, και υποδήματα.